Θωμά, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και σένα, Ανδρέα μου. Η δεύτερη τύχη την οποία είχα παραμονές εκείνου του φιλικού ήταν να μπορέσω να ετοιμάσω ένα δισέλιδο στηριζόμενο στο δικό σου αρχείο, ένα καταπληκτικό αρχείο το οποίο για κάποιον που το ξεφύλιζε μπορούσε να αισθανθεί μόνο δέος. Και το δεύτερο σκηνικό που είχα ζήσει και πραγματικά δείχνει το τι σημαίνει ποδόσφαιρο, γιατί έχουμε φύγει λίγο από το τι σημαίνει ποδόσφαιρο στη χώρα μας, είναι η σκηνή κατά την οποία έχεις έρθει στην Φιλαδέλφια παραμονές του φιλικού για να κάνεις προπόνηση, και δεν θα ξεχάσω ποτέ την εικόνα της υποδοχής από τον τότε, από τον αείμνηστο φροντιστή της ΑΕΚ, τον Μιχάλη Κεραμιδόπουλο, που σε έβλεπε και σε αντιμετώπισε σαν εν ενεργεία ποδοσφαιριστή, με τη φροντίδα που πρέπει να έχει ένας Θωμάς Μαύρος όταν μπαίνει στα αποδυτήρια της Νέας Φιλαδέλφειας. Δεν ξέρω αν θυμάσαι τη σκηνή. Βέβαια, τη θυμάμαι. Και, εντάξει, είμαστε πολύ συνδεδεμένοι με τον Μιχάλη τον Άιμνη και τον Μιχάλη τον Κεραμιδόπουλο. Είχαμε περάσει πολλές στιγμές χαράς και λύπης και είχαμε μια ιδιαίτερη αλληλοεκτίμηση. Και εγώ προς αυτόν και αυτός προς εμένα. Τι θυμάσαι από εκείνο το βράδυ, από εκείνο το ωραίο φιλικό, από εκείνο το έστω και καθυστερημένα από πλευράς ΑΕΚ, αλλά εν πάση περιπτώσει φιλικό παιχνίδι αντάξιο ενός Θωμά Μαύρου? Εντάξει, όπως είπες προηγουμένως, θυμόμουν ότι ανοίξαν οι ουρανοί εκείνο το βράδυ, που είχε να βρέξει 5 μήνες, και βεβαίως τα συναισθήματά μου που ήταν. Και είχα συνέστημα χαράς που θα έπαιζα ξανά στη Φιλαδέλφεια μπροστά στον κόσμο που μου αγαπούσε και αγαπούσα και τόσα είχαμε ζήσει μαζί. Αλλά και ότι, έστω και τυπικά, ότι το ποδόσφαιρο για μένα τελείωσε. Και αυτό μου ήταν έτσι μεγάλη στεναχώρια, γιατί ήμουν από 7 χρονών στον χώρο του ποδοσφαίρου, από Μασκό, Τσικό, Έφηβος κτλ. Και ήρθε το τέλος. Το οποίο, όσο και να είμαστε ρεαλιστές, με πείραξε, με στεναχώρησε. Είχα μάθει έναν τρόπο ζωής. Το αγαπούσα πάρα πολύ το ποδόσφαιρο, τον κόσμο, την ΑΕΚ και το Πανιωνίου και τη ΑΕΚ, δηλαδή τους φιλάθλους. Και δεν θα μπορούσα ποτέ ξανά να παίξω και να τους προσφέρω με όλη τη δύναμη της ψυχής μου την υπερηφάνεια, τη χαρά, νίκες, γκολ κτλ. Βεβαίως, εντάξει, το σημαντικό για έναν Θωμά Μαύρο, για έναν ποδοσφαιριστή της δικής σου προσφοράς, είναι ότι τόσα χρόνια μετά ο μέσος φίλαθλος, εκτός από τα τέρματά σου, εκτός από τα γκόλ σου, θυμάται ακόμα και το αποχαιρετιστήριο φιλικό, είναι ένα σημείο αναφοράς. Βλέπεις, με άλλα λόγια, ότι όσο και αν αυτό σου δημιουργεί και έξτρα μελαγχολία ενδεχομένως, ότι το στίγμα σου, αυτό που λέγεται ελληνικό ποδόσφαιρο, και σε αυτό που λέγεται βεβαίως ΑΕΚ, το έχεις αφήσει, δηλαδή μπορείς να το εισπράττεις ακόμα και σήμερα. Εντάξει, αυτό μου δίνει μεγάλη χαρά και υπερηφάνεια και τιμή, γιατί πραγματικά, όπως είπες, Ανδρέα, πάρα πολλοί κόσμοι, μη σου πω και περισσότερο από ό,τι όταν έπαιζα, με βλέπει στον δρόμο και μιλάει με τα καλύτερα λόγια και με κάνει να νιώθω πάρα πολύ χαρούμενος και ευτυχισμένος, ότι εκτός από τα γκολ και την προσφορά μου πάνω στο επίπεδο το ποδοσφαιρικό, με εκτιμούν και σαν άνθρωπο. Και αυτό μου δίνει ακόμα μεγαλύτερη χαρά. Θυμάμαι τις επόμενες μέρες μια συνέντευξή σου σχετικά με το συγκεκριμένο φιλικό και το επίσημο πλέον τέλος της ποδοσφαιρικής σου καριέρας, το οποίο ήσουν από τους παίκτες, τους μεγάλους ποδοσφαιριστές που είχες την ευτυχία να το βάλεις μόνος σου, δηλαδή να το αποφασίσεις μόνος σου, να μην αποφασίσουν άλλοι για σένα. Αυτό για μένα είναι ίσως και σημαντικότερο από μια ολόκληρη καριέρα. Αυτό είναι ένα άλλο κεφάλαιο. Πάντως, θυμάμαι τη συνέντευξή σου, στην οποία είπες ότι ό,τι και να κάνω μένοντας στο χώρο του ποδοσφαίρου από εδώ και πέρα, είτε γίνω προπονητής, είτε οτιδήποτε γίνω, θεωρώ ότι το συνέστημα του ποδοσφαιριστή δεν πρόκειται να μου το προσφέρει τίποτα άλλο. Και το είχες πει από τότε αυτό, και δεν ξέρω αν ήταν κάτι που έχει βαρύνει μέσα σου και σε όλες τις υπόλοιπες επιλογές σου, αν έπαιξε αυτό το συνέστημα, το οποίο, για το οποίο δικαιώνεσαι άλλωστε με μεγάλο ρόλο. Κοίταξε, το ίδιο ισχύει και το ίδιο λέω και τώρα. Τις χαρές που έχω νιώσει σαν ποδοσφαιριστή, νομίζω δεν μπορεί να μου τις προσφέρει κανένας άλλος τομέα. Αυτό βέβαια δεν πάει να πει ότι είναι ο λόγος αυτός που δεν έχω προσφέρει σε κάποια άλλο τομέα τις υπηρεσίες μου, έτσι. Ναι. Απλώς είναι αυτή η άποψή μου που και νομίζω ότι για όλους ισχύει, όχι μόνο για μένα, για άλλους προσφέρειστες. Τις χαρές που ζεις και τη δόξα και όλα τα υπόλοιπα την ώρα που παίζεις και προσφέρεις βέβαια στο φύλαθλο κόσμο, δεν μπορείς να τις ξαναβρεις ποτέ μετά. Όποια θέση και αν υπηρετήσεις το ποδόσφαιρο.
Το ξύμορο βεβαίως από τότε μέχρι τώρα, ως προς τον Θωμά Μαύρο και το για μένα μεγάλο λάθος, το ότι ποδοσφαιριστές με αυτό το στίγμα δεν έχουν μείνει κοντά στο ποδόσφαιρο το ελληνικό συνολικά, αλλά αυτό είναι μια προσωπική με εκτίμηση, δεν ισχύει σε καμία άλλη προηγμένη πάντως ποδοσφαιρικά χώρα τέτοιοι ποδοσφαιριστές να μένουν εκτός. Το ξύμορο πάντως είναι ότι από τότε μέχρι σήμερα πολλές φορές ακούμε για τον Θωμά Μαύρο, ο οποίος επιστρέφει κυρίως όσον αφορά την ΑΕΚ ή και την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία ή την ΕΠΟ, αναλαμβάνει πόστο, κάνει κάτι δείχνει, και όλα αυτά μένουν σε πρωτοσέλιδα εφημερίδων. Βγάζω έξω βεβαίως το διάστημα στο οποίο μόνος σου αποφάσισες να μπεις μπροστά και να προσφέρεις την ΑΕΚ σε μια πολύ δύσκολη χρονική στιγμή και όσο μπόρεσες να προσφέρεις. Δεν σου έχει προξενήσει κάποια εντύπωση αυτό, γιατί όλα μένουν σε εξαγγελίες ή σε πρωτοσέλιδα? Εντάξει, είναι ένα ερώτημα και σε μένα αυτό. Πραγματικά έχεις δίκιο. Να σκεφτείς ότι θα μπήκα στην Αγγλία για να πάρω το δίπλωμα προπονητού το 1993, αν θυμάμαι καλά. Με ρωτήσαν εκεί όλοι οι προπονητές, οι Αγγλίες, πώς και δεν έχουν στην Ελλάδα, δεν έχουν χρησιμοποιήσει είτε σε ΕΠΟ είτε οπουδήποτε άλλο, στις ομάδες και αυτά. Και δεν ήξερα να τους απαντήσω. Βέβαια, το κάλυψα το θέμα και δίπλαρα και έφυγα. σίγουρα είναι ότι εδώ πέρα είμαστε στην Ελλάδα και κάποια πράγματα νομίζω τα γνωρίζω, χωρίς να μπορώ να τα υπογράψω, αλλά πιστεύω ότι ο λόγος είναι το όνομα, είναι πολύ μεγάλο, μπλέκουν κάτι, νομίζω κάτι... Φοβάται κάποιος να μπλέξει να μπλέξει εντός εισαγωγικών με το Μαύρο ή να χειριστεί το μέγεθος του ονόματος Θωμάς Μαύρος προφανώς. Ναι, Ανδρέα, έχω την αίσθηση, εγώ δεν είμαι απόλυτα σίγουρος ότι κάτι τέτοιο συμβαίνει, γιατί άλλος λόγος νομίζω ότι δεν υπάρχει, οπότε καταλήγουμε εκεί, αλλά τέλος πάντων πρέπει να αλλάξουμε νοοτροπία όμως, γιατί τα πάντα είναι, αν μπορεί κάποιος να προσφέρει, και να μην κοιτάμε αν το όνομα του είναι μεγάλο ή μικρό ή κλπ. Είναι να μπορεί να κάνει σωστά τη δουλειά του, μια και ειλικρινά, και να έχει, να προσφέρει σε αυτό το οποίο του έχει ανατεθεί. Δεν πρέπει, γιατί αλλιώς δεν θα προχωρήσουμε μπροστά σαν χώρα. Αν ξεκόμαστε τέτοιες λεπτομέρειες και μικροκομπλεξισμούς, τέλος πάντων, να το πω. Σωστό. Υπάρχει βεβαίως ένα θετικό το οποίο εγώ εισπράττω το τελευταίο διάστημα. Ένας Θωμάς Μαύρος που είναι λογικό να έχει μέσα του μία πικρία, πρόσφατη πικρία, από τον τρόπο που η ίδια η ΑΕΚ, ή εν πάση περιπτώσει όχι η ΑΕΚ, οι άνθρωποι που ήταν τότε στην ΑΕΚ τον χειρίστηκαν όταν έκανε την μεγάλη προσπάθεια να κρατήσει την ΑΕΚ ζωντανή πριν από μερικά καλοκαίρια, παρά το γεγονός αυτό που συνέβη τότε και εκείνο το διάστημα που είναι απόλυτα λογικό να σου έχει αφήσει μια πικρία, βλέπω τον Θωμά Μαύρο να έχει ολοένα και περισσότερες παρουσίες σε εκδηλώσεις της ΑΕΚ, είτε ποδοσφαιρικές είτε και μη ποδοσφαιρικές. Τον βλέπω κοντά στην ΑΕΚ, τον βλέπουν βεβαίως και οι φίλοι της ΑΕΚ που θέλουν να τον βλέπουν κοντά, που σημαίνει ότι έχεις ξεπεράσει μέσα σου το πώς μπορεί να αισθάνθηκες τότε απόλυτα δικαιολογημένα. Οπωσδήποτε. Κοιτάξτε, να δεις, Ανδρέα, για ορισμένα άτομα δεν θα βάλω την ΑΕΚ, έτσι, που είναι με στην καρδιά μου και θα είναι μέχρι να πεθάνω. Και επίσης το άλλο που είναι πάρα πολύ συχνά, μου αρέσει πάρα πολύ όταν η ομάδα πάει σε καλό δρόμο, να το πω, ή βρίσκεται σε καλό δρόμο και είναι και σε δύσκολη θέση, όπως ήταν στη ΓΑΜΑ Εθνική, όπως και τώρα στη ΒΙΤΑ Εθνική, που σε κανένα μας δεν αρέσει, να έστω και με την παρουσία μου να μπορώ να προσφέρω σε αυτή την ομάδα που πιστεύω ότι θα πάει καλά και θα έρθουν όλα καλά και για μένα, που είμαι και εγώ αυτή τη στιγμή φίλος του ΣΑΕΚ, και για όλο τον κόσμο του ΣΑΕΚ, ότι θα υλοποιηθούν όλα αυτά που έχει στοιχείο Δημήτρης Μεσανίδης, το γήπεδο και μια καλή ομάδα, και νομίζω ότι είναι ότι καλύτερο να βοηθάμε, να είμαστε παρόντες όπως μπορούμε να βοηθάμε αυτή την κατάσταση που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην ΑΕΚ. Πέρα από την επιθυμία σου να κλείσει αυτή η άσχημη παρένθεση για την ΑΕΚ με την μίνιμουμ διετή απουσία της από την μεγάλη κατηγορία, εκτιμάς και βλέπεις, σε αφήνουν έτσι ικανοποιημένο τα βήματα που έχουν γίνει εδώ και 1,5 περίπου χρόνο ως προς την επιστροφή, πέραν της επανόδου, που okay, είναι κάτι για την ΑΕΚ που αποτελεί μονόδρομο, ο τρόπος με τον οποίο δημιουργείται ξανά αυτό που εσύ γνωρίζεις καλύτερα από όλους και λέγεται ΑΕΚ, σε αφήνει ικανοποιημένο, δηλαδή σε μέσος πεπισμένος όντως ότι είναι σωστό δρόμο, πέραν της παρουσίας και της σιγουριάς που μπορεί να δίνει το όνομα Μελισσανίδης? Ναι, εμένα μέχρι στιγμής καλά, οι απαιτήσεις είναι υψηλές, το ξέρεις. Η ΑΕΚ είναι μεγάλο όνομα, μεγάλο μέγεθος και δεν μπορούμε να πούμε κάτι τώρα ότι μας ενθουσιάζει. Αλλά νομίζω ότι τα βήματα που κάνουν σταθερά
σε ανωδική πορεία για να φτάσουμε στην αλφαεθνική και να έχουμε μια δυνατή ομάδα και το γήπεδό μας. Ναι, νομίζω ότι είναι σε καλή πορεία, υπάρχουν άνθρωποι ικανότατοι και ο Δημήτρης Μενιχαήνης και ο Ντέσο Ρομπάγιος και όλοι οι υπόλοιποι που είναι στο ποδοσφαιρικό κομμάτι που και αγαπάνε και προσέχουν και έχουν γνώσεις για να κρίνουν τι χρειάζεται για να μπορέσει η ομάδα να ξαναγίνει η ομάδα του παρελθόντος στο δικό της γήπεδο. Ναι, πιστεύω ακράδαντα ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Βέβαια, απέχουμε πάρα πολύ από ό,τι όλοι θέλουμε, έτσι, να είμαστε και... Θωμά, με τον Δημήτρη Μελισανίδη έχεις μιλήσει, έχεις μια πάρα πολύ καλή προσωπική σχέση. Εγώ οφείλω να ρωτήσω κατά πόσο ο Θωμάς Μαύρος έχει θέση συνολικά σε όλη αυτή την προσπάθεια κάποια στιγμή. Κοίταξε, Ανδρέα, εγώ μου αρέσει να είμαι ξεκάθαρο. Σίγουρα είμαι, με τον Δημήτρη έχουμε καλές σχέσεις, το γνωρίζω παλιά και εκείνος με γνωρίζει. Από εκεί και έπειτα για μένα είναι ισχύει για όλους και για μένα. Ότι άμα μπορείς να προσφέρεις, υπάρχει θέση να προσφέρεις και το κρίνουν να πας. Άμα δεν υπάρχει, δεν νομίζω να πάμε για λόγω ονόματος τέλος πάντων. Και διακοσμητική. Διακοσμητική για να είμαστε κάπως, κατά κάποιο τρόπο σαν κυφήνες στο σώμα της ΑΕΚ. Όχι, δεν θα το θέλω αυτό. Αν υπήρχε ποτέ κάτι το οποίο και εμένα θα προσωπικά θα με ενθουσιάσει να βοηθήσω την ομάδα μου, μόνο με την καρδιά. Αδελήμωνο, προς Θεού. Έχεις πολλές φορές αναφερθεί στην κορυφαία σου στιγμή όλα αυτά τα χρόνια με την φανέλα της ΑΕΚ. Έχεις μιλήσει για το μάτς με την QPR, έχεις μιλήσει για την πορεία μέχρι τους 4 του κυπέλου ΕΦΑ της περίοδου 76-77. Σε προσωπικό επίπεδο, αυτό που έχει πολύ ψηλά μέσα του ο Θωμάς Μαύρος, πέρα από επιτυχία συλλογική με την ΑΕΚ ή όσα έχεις πετύχει και με τον Πανιόνιο, που είναι επίσης ένα πολύ σημαντικό κομμάτι στην καριέρα σου και σαφέστατα κανείς δεν μπορεί να το παραγνωρίζει αυτό, μπορεί να είναι η κλίση σου στην μεικτή κόσμου. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι όταν κρατούσε τα χέρια με αυτές τις φωτογραφίες, έχεις αυτή τη βιντεοκασέτα. Ό,τι και να είναι, είναι κάτι το πρωτοφανές, κάτι το πρωτόγνωρο, δεν είναι? Οπωσδήποτε είναι, γιατί άμα θυμηθώ την καριέρα μου στις εθνικές ομάδες μέχρι τη μεικτή κόσμο, από σε όλες είχα συμμετοχή νέων, ερασιτεχνών, ελπίδων, ανδρών, διατέλεσα αρχηγός και σε όλες αυτές τις εθνικές ομάδες. Μετά η κλίση μου στη μεικτή Ευρώπη, που προηγήθηκε της μεικτής κόσμου, και μετά το επιστέγασμα όλων, που ήταν η κλίση, η επίσημες κλίσεις, έτσι. Ναι. Στη μεικτή κόσμο. Νομίζω ναι, ότι από εκεί και μετά είναι ο ουρανός και τα αστέρια. Μετά, άμα φτάσεις σε αυτό το επίπεδο, είσαι πάρα πολύ ευτυχισμένος που μπόρεσες και ταξίδεσαι τόσο ψηλά. Και σε μια περίοδο που μπορεί λίγοι να ήξεραν ότι υπάρχει και ελληνικό ποδόσφαιρο. Δεν είναι η τωρινή περίοδος που έχουν φύγει πολλά παιδιά στο εξωτερικό, έχει γνωρίσει η Ευρώπη τον Έλληνα ποδοσφαιριστή. Τότε το Έλληνας ποδοσφαιριστής, εντάξει, δεν ακουγόταν και πολύ κάτι το φοβερό. Ακριβώς. Πολύ σωστά το είπες. Είναι έτσι και αυτό έχει... μου δίνει διπλή χαρά μέσα μου, γιατί είμαστε σχεδόν άγνωστοι στο ποδόσφαιρο, το παγκόσμιο και το ευρωπαϊκό. Και νομίζω ότι με το εθνών μόνο εκεί κάναμε την πρώτη μας παρουσία και εκεί εκτιμήθηκε η δική μου απόδοση και μαζί με την πορεία μας στο UEFA με την ΑΕ. Και μέχρι μας γνωρίσαμε. Σωστό. Λοιπόν, είναι μια επέτειος η σημερινή σημαντική. Έχουν περάσει 21 χρόνια, μου φαίνονται πάρα πολλά, από εκείνο το φιλικό εννοώ, 21 χρόνια, αλλά η ουσία είναι ότι είναι όντως σαν να μην έχει περάσει μια μέρα. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε. Θωμά. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με θυμήθηκες και εσύ και ο σταθμός σας. Σας εύχομαι κάθε επιτυχία και υγεία. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια σε ό,τι και να είσαι καλά και εσύ.